so ein Mond so groß ist? Καλησπέρα. Πόσο καιρό έχω να ανοίξω αυτή την κάμερα? Μήνες, σίγουρα, τουλάχιστον. Δεν θυμάμαι πόσους μήνες. Δεν με βλέπετε στα καλύτερά μου, γιατί σήμερα αποφάσισα να αρρωστήσω. Φαίνεται κιόλας. Και σήμερα αποφάσισα να ξαναξεκινήσω με τα βιντεάκια μου. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρω τι με έπιασε. Κοιτούσα τα παλιά μου τα βιντεάκια. Και μ' άρεσε. Μ' άρεσε έτσι πως τα έκανα. Θυμήθηκα στιγμές μου, θυμήθηκα καταστάσεις και μ' άρεσε που τα βλέπα, γιατί μερικά τα είχα ξεχάσει κιόλας. Οπότε είναι ωραία να τα έχω έτσι κάπου αποθηκευμένα. Με αυτόν τον τρόπο που τα μοιράζομαι και μαζί σας και τα έχω και για μένα. Λοιπόν, τώρα. Πήγα δουλειά, πήγα σούπερ, πήγα post να πάρω ένα πακέτο και τώρα θα κάνω αυτό το θαυματάκι εδώ, δεν ξέρω άμα το ξέρετε, αλλά είναι σαν τσάι, έτσι όταν νιώθεις που μπουκώνεις, που αρχίζει, όπως είμαι εγώ τώρα σε αυτή τη φάση, θα κάνω αυτό και ήθελα να κάνω φακές σήμερα. Θα κάνω και φακές. Και επίσης, ένας άλλος λόγος που ήθελα να ξεκινήσω τα βιντεάκια μου ξανά, είναι γιατί φέτος αποφάσισα. Βασικά κάθε χρόνο εγώ και η αδερφή μου ανταλλάσσουμε Advent Calendar μία με την άλλη. Φέτος αποφάσισα να τις κάνω εγώ το Advent Calendar και να το αγοράσω έτοιμο. Οπότε έχω ήδη μαζέψει κάποια πραγματάκια και σήμερα μου έρθουν και ένα, αυτά που μου έλειπαν τέλος πάντων. Οπότε σήμερα θα αρχίσω να το συναρμολογώ, να δω τι μου λείπει, να δω πόσες πόρτες μου λείπουν. Αυτά από μένα. Welcome back. Μόνο μου. Και θα σας λέω τώρα τι έχει συμβεί αυτές τους μήνες για εμένα, τι έχει αλλάξει, τι δεν έχει αλλάξει. Θα τα πω σιγά σιγά, τώρα δεν μπορώ, θέλω να πιω το τσάι μου, γιατί είμαι χάλια. Κάτσε λίγο. Χάλια είμαι. Μιας και που αποφάσισα να ξεκινήσω αυτά εδώ τα βίντεο, που σε μερικούς άρεσα, η αλήθεια είναι, έπαιρνα θετικά μηνύματα από εσάς που μου στέλνατε και στο Instagram, κατά από τα σχόλια. Ξαναδιαβάζοντας τα σχόλια και ξαναδιαβάζοντας τα μηνύματά σας, και αυτό ήταν μια όθηση να ξαναξεκινήσω. Οπότε, ναι. Τι να σου πω τώρα, από αυτούς τους μήνες που έλειπα, τι έχει αλλάξει? Σχεδόν απολύτως τίποτα. Κάτι που μου αρέσει εμένα. Μερικά updates στη ζωή μου είναι ότι βρήκα νηφικό, το αγόρασα κιόλας, γιατί τον Σεπτέμβριο παντρευόμαστε με τον Νικόλα, οπότε ένα μεγάλο βάρος μου έφυγε, γιατί έψαχνα αρκετό καιρό. Δεν ήμουν και απολύτως σίγουρη τι νηφικό θέλω να έχω. Η αλήθεια είναι ότι καμία σχέση με αυτό που είχα στο κεφάλι μου εγώ στην αρχή, καμία σχέση. Αλλά όταν τα έβαλα, λέω, το θέλω. Αυτό είναι για μένα. Ήμουν σίγουρη ότι αυτό είναι για μένα. Οπότε ναι, αυτό έχει φύγει, το νηφικό το έχουμε πάρει. Τώρα σχετικά με το γάμο έχουμε κλείσει το location, έχουμε κλείσει την εκκλησία, έχουμε κανονίσει το μενού, κάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον Νικόλα και για μένα, αλλά για αυτό ήταν σχεδόν το νούμερο ένα. Αυτό που μας λείπει είναι οι μπομπονιέρες, που δεν ξέρω ακόμα τι θα ήθελα να κάνω ως μπομπονιέρες. Θα ήθελα κάτι, θα θέλαμε βασικά να κάναμε κάτι που να χρησιμεύει, να μην πάρω, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ένα διακοσμητικό, π.χ. με μπουμπονιέρες. Όχι, θα ήθελα κάτι που να χρησιμεύει μες στο σπίτι. Και εγώ σκέφτηκα, από τη στιγμή που έχω ήδη το
online shop με τα κεραμικά, με τα σχέδιά μου, που είναι όλα χειροποίητα. Έπεσε μια ιδέα στο τραπέζι να κάνουμε μπουκαλάκια για λάδι και να τα κάνουμε με σχέδιο δικό μας, που να έχει σχέση με το γάμο μας. Ένα από τα στοιχεία που θα βάλουμε στο γάμο μας είναι το μάτι, αυτό εδώ, και το τσίλι το κόκκινο, που είναι το παρόμοιο αλλά για τους Ιταλούς. Κάτι που μας αρέσει και τους δυο μας, οπότε ήταν μια ιδέα, δεν τρελαίνουμε κιόλας, αλήθεια είναι. Άμα βρω κάτι καλύτερο, τα ακούω. Οπότε, άμα έχετε κάποιες ιδέες, γράψτε μου για μπουμπονιέρες, χρήσιμες μπουμπονιέρες για τους καλεσμένους. Αυτά περί γάμου. Περί δουλειάς τώρα, είμαι ακόμα στη δουλειά που ήμουνα και είχα αναφέρει αρκετές φορές ότι ναι, μεν είναι μια δουλειά που έχει καλά λεφτά, είναι σταθερή, έχω πολλά μπόνους στο να τα άλλο, αλλά δεν είναι κάτι που με γεμίζει. Έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό μου να παραιτηθώ και σκέφτομαι ότι δεν είναι ακόμα η στιγμή, ειδικά τώρα πριν το γάμο. Και εντωμεταξύ, by the way, το τελευταίο καιρό μαδάω πάρα πολύ. Σου φαίνονται. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι φάση. Φοβάμαι θα μείνω καραφλή στο τέλος. Αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί γιατί μαδάω τόσο πολύ. Με μια φίλη μου που το ζητάγαμε μου κάνει είναι από το στρες. Θα πει τώρα τι στρέχεις εσύ μωρή. Είναι οι σκέψεις που έχω καθημερινά λόγω δουλειάς. Που είναι, αυτό που είπα και πριν είναι κάτι που δεν με γεμίζει και αναγκάζω τον εαυτό μου να πηγαίνω και κάθε μέρα, να ξυπνάω 7 το πρωί και να κάνω και 8 ώρα. Και είναι κάτι που δεν με γεμίζει. Είναι κάτι που στο κεφάλι μου εγώ σκέφτομαι, α, αυτές τις 8 ώρες εγώ θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι άλλο. Κάτι με το online shop μου, κάτι με τα edit, τα βίντεο μου κάνω, έχω μερικούς πελάτες. Ναι, έχω αυτές τις σκέψεις καθημερινά. Κάτσε να πιω και αυτό γιατί δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό, αλλά με ανησυχεί πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο θα πάω τη Δευτέρα να κόψω τα μαλλιά μου, τόσο, φανταστείτε, γιατί πιστεύω ότι και αυτό παίζει ρόλο, επειδή έχουν μακρύνει πάρα πολύ, ότι θέλουν έτσι να φρεσκάρεις, γιατί έχουν, όχι θα μπώσει, έχουν, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τέλος πάντων, σας κούρασα. Σχετικά με το online shop μου, πάει καλά. Δεν το περίμενα να σας αρέσουν τόσο πολύ. Το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι δεν αφιερώνω τόσο χρόνο όσο θα ήθελα. Γιατί? Ναι, είμαι μέχρι τις 5.30 στη δουλειά, μέχρι να έρθω σπίτι θα έχει πάει 6. Και μετά εγώ, όχι είμαι κουρασμένη, δεν έχω δύναμη. Δεν έχω αυτό το πάθος, αυτή την ενέργεια να κάτσω να ασχοληθώ, να βγάλω φωτογραφίες, να κάνω βίντεο. Γιατί στην ουσία ένα online shop χρειάζεται μόνο πρόσθεση από τα media, έτσι. Καθημερινά. Εγώ το προσπαθώ. Απλά στο δικό μου το μυαλό δεν αρκεί αυτό που κάνω. Αυτά προς το παρόν. Άμα μου έρθει κάτι άλλο θα σας το πω. Λοιπόν, τώρα θα πιω το τσάι και θα ανοίξουμε μαζί το πακέτο που μου ήρθε πριν και θα δούμε τι μας λείπει ακόμα για το Advent Calendar της αδερφής μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Παιδιά, όλα από το sale είναι, προφανώς. Ξεκινάω με ένα personalized κουτί. Τέλειο! Είναι για τα κοσμήματά της. Τέλειο. Α, αυτό είναι για τη μαμά μου μια ποδιά. Συνεχίζω. Α, αυτές είναι οι σακούλες που πήρα για να κάνω το Advent Calendar και έχει και τα αυτοκόλλητα πάνω. Αλλά μικρές μου φαίνονται. Πήρα 2 τέτοια. Μετά μου πήρα κάλτσες. Αυτές πάνε για πλύσιμο, κατευθείαν. Α, μετά μου πήρα κάτι πινέλα γιατί έχω αρχίσει και, έχω και κάνω personalized κοσμητικά και θα σας δείξω μετά, κάνω κάτι κερασάκι, κάνω κάτι λεμόνια και χρειαζόμουν έτσι πιο λεπτά πινέλα.
Μετά πήρε στην αδερφή μου αυτό το planner για το 25 με κάτι αυτοκόλλητα από πίσω. Μετά πήρε κάτι fragile τέτοια για τα πακέτα που στέλνω για να μην μου σπάσουν. Α, αυτά είναι σαν και το σατομάτι που έδειξα και πριν για τις θείες μου, τα ξαδέρφια μου, ή θα πάω Αθήνα τα Χριστούγεννα και θέλω να τους τα δώσω για δώρο. Μετά για την αδερφή μου πάλι, για το Advent Calendar, πήρα αυτές εδώ τις τέλειες παντόφλες. Α, μαζί με το πλάνο θα τις δώσω και αυτά εδώ τα στυλό. Μαζί. Της πήρα και ένα χρυσό στυλό μαζί με το planner. Α, αυτό για μένα είναι και αυτό. Πήρα κάτι σκουλαρίκια. Να το βάλω έτσι. Που είναι έτσι με το μάτι. Να αλλάξω αυτό εδώ. Α, μετά πήρα beauty blender. Και εντάξει, αυτό είναι για το bachelorette μου το καλοκαίρι που θα πάω με τα κορίτσια. Λέει Future Miss Casolaro. Θα το βάλω. Τέλειο. Πού είναι το νάτο. Τέλειο.